18 στον δρόμο. Χρυστοφορίδη δεν μετράει. Χρυστοφορίδη δεν μετράει. Λείπουνε δύο. Πάρτε παρουσίες. Καφέ, καφενείο το κάνατε. Άσε τώρα. Άσε τώρα. Δεν σέβονται τίποτα. Gracias.
σκληρό το οδόστρωμα. Να. Καφενείο, καφενείο δεν είναι εδώ. Αφήστε τα αυτά. Αφήστε τα αυτά. Στοπ. Βρέχει. Κοντά μην είναι σαν αυτός.
γιατί κάποιο σκυλί φέρε. Είναι την κρατημένη απούσα ή κάποιο σκυλί. Έτσι και όμως το τεσσέρι. Είχαν φάει 8 μήνες με το κοσαλούχο. Από όλο κύριο μου κάνεις. Κομπόνι για νησία. Παρόσα ή κύριο κομπόνι. Ξαγοράζει ο κόρος. Παρόν ο κύριος Ξαγοράζει. Οικονόμο Ευθύμιο. Παρόν ο κύριος Οικονόμο. Παγώνας Αθανάσιος. Δικαιολογημένος Απόν. Παπακότης Κωνσταντίνος. Παρόν ο κύριος Παπακότης. Παπίδου Όλγα Παρούσα. Πέκος Χαράλαπος. Δικαιολογημένος Απόν έγγραφο. Πεντάκος Γιώργιος. Δικαιολογημένος Απόν. Έχασε το πεθερό. Έτσι σας το λέω για να ξέρετε. Ο Πεντάκος έχασε το πεθερό. Για όσα το πεθερό. Σιδηρόπουλος Γιώργιος. Κύριε Σιδηρόπουλος, παρόν. Το Παλίτης Ευστάθιος. Το Παλιανίτης Βασίλειος. Τραβασάρος Αναστάσιος. Ο δικαιολογημένος ο κύριος Τραβασάρος. Τσιμπογιάννης Δημήτριος. Απόν ο κύριος. Τσαρπατσίδης Μιχάλης. Απόν ο κύριος Τσαρπατσίδης. Γιάννης Στέφανος. Απόν. Φωτιάτης Γεώργιος Αλήξανδρος. Απόν. Παρόν ο κύριος Χαλκίδης. Είναι παρόν και ο πρόεδρος του Δημοτικής Ενότητας Αχαρνών, ο κ. Χριστοφορίδης. Ο οποίος έχει δικαίωμα να ψηφίσει. Έτσι σας το λέω τυπικά για να το ξέρετε. Όχι. Είναι μονοθεματικό και τελειώσαμε εκεί. Έχει τοποθετήσει όμως. Αυτό είναι. Πόση ώρα θέλετε. Λοιπόν, άρα το είναι ένα μόνο θέμα. Καλωσορίζω τον κ. Δημάρχο. Τώρα τι θα γίνει τώρα, να υπάρξει έτσι τα χαλάκια. Εσύ να είναι, εμένα θα πω τα χάλα. Έτσι δίκα. Εμένα θα πω τα χάλα. Καλωσορίζω τον κύριο Δήμαρχο. Κύριε Δήμαρχο, μόλις πήρα παρουσίες, είμαστε παρόντες, έχουμε αμαρτία, θέλετε να πείτε κάτι. Κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, αγαπητοί συνδημότες, καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά, να ευχηθώ. Καλό μήνα σε όλους με υγεία. Και βέβαια, να πάω κατευθείαν στο θέμα της σημερινής συνεδρίασης που έχει να κάνει με τη διεξαγωγή των εθνικών εκλογών. Καταρχάς, θέλω να πω ότι κάναμε μια διαπαραταξιακή προχθές όπου συμμετείχαν τα περισσότερα κόμματα που λαμβάνουν μέρος στις επόμενες εθνικές εκλογές και όλοι μαζί συμφωνήσαμε για τους χώρους που θα χρησιμοποιηθούν στο Δήμο Αχαρνών και να στήσουν τα εκλογικά τους περίτερα. Και για τον τρόπο, έγινε και μια κουβέντα για τον τρόπο που θα διεξαχθούν οι εθνικές εκλογές. Εγώ θέλω να ευχηθώ σε όλους καλή δύναμη και καλόν αγώνα. Να έχουμε εκλογές ειρηνικές, δημοκρατικές, με αυτό που αρμόζει στην πόλη των Αχαρνών και στους δημότες των Αχαρνών. Όλοι θα εκθέσουν το πρόγραμμά τους και στο τέλος, οι πολίτες είναι αυτοί που θα κρίνουν, θα αξιολογήσουν και θα ψηφίσουν. Εμείς ως Δήμος έχουμε την υποχρέωση να συνδράμουμε και να βοηθήσουμε όλα τα κόμματα χωρίς παροπίδες, χωρίς να εξαιρέσουμε κάποιον, χωρίς να βοηθήσουμε όλα τα κόμματα να εκφράσουν την πολιτική τους, να εκφράσουν το πρόγραμμά τους, να εκφράσουν τις απόψεις τους και να τους βοηθήσουμε να έρθουν σε επαφή με τους δημότες μας. Γι' αυτό το λόγο γίνεται σήμερα και η συνεδρίαση ώστε να καθοριστούν συγκεκριμένοι χώροι, όπως είπα και πριν, και να μπορέσουμε να έχουμε όσο γίνεται πιο ομαλές και πιο ειρηνικές εκλογές στην πόλη μας. Οπότε, κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι έχετε το λόγο για να προχωρήσετε στα περιθώρια. Υπάρχουν, υπάρχουν εκπρόσωποι κομμάτων που είναι στα τέτοια. Είναι ο κύριος Πέτρος Μαρίνης, από ό,τι γνωρίζω, από τη Νέα Δημοκρατία. Άλλος. Ο κύριος Χριστοφορίδης είναι από το ΠΑΣΟΚ, άλλος εκπρόσωπος. ΠΑΣΟΚ είναι το Δήμαρχο, ρε. Ο Χριστοφόπουλος είναι μαζί με την πρόεδρος και αντιπρόεδρος, είναι μαζί, οπότε δεν έχουμε πρόβλημα. Ωραία, έχουμε δύο... Δεν μπορεί να εκφράσει πολύ αυτή τη στιγμή το εκπρόσωπο, γιατί εντάξει είναι στο χώρο του, αλλά δεν με εκπρόσωπο επίσημα, αυτή τη στιγμή. Δεν πειράζει. Λοιπόν, συμφωνήσαμε όλοι. Δεν υπήρχε κάποια διαφωνία, δεν υπήρχε κάποια διαφορά και γι' αυτό το λόγο προχωρούμε σήμερα στην συνέντευξη. Ο κ. Μαρινίδης έχει τον λόγο. Όχι για ερώτηση, εγώ έχω μετά. Για ερώτηση. Λέω, σε
κάποιους δήμους, αρκετούς δήμους, έχουν δοθεί θέσεις και σε στάσεις. Στάσεις, λεωφορείων. Τα οποία τα έχει η ιδιωτική εταιρεία και βάσει, από ό,τι έχω ενημερωθεί, νόμου μπορούν να τα διαθέσουν οι δήμοι αναλογικά σε όλα τα κόμματα. Οι δήμοι. Υπάρχουν κάποια κόμματα που έχουν ήδη καταλάβει πολύ χώρο μέσα στις τάσεις, που δεν ήταν στη διακομματική από τη δήμα. Μήπως θα πρέπει ο Δήμος να το δει αυτό το θέμα και να μοιράσει τις τάσεις όποσα, όπως λέει ο νόμος, μέσω αυτής της ιδιωτικής εταιρείας. Ερώτηση είναι. Για το θέμα των στάσεων. Ναι, αυτό είναι. Ο κύριος Ζετομαλίνης θέλει τον νόμο. Λοιπόν, καλό θα είναι όλα τα κόμματα να σεβαστούν τους ανθρώπους καθαριότητας και να προσέξουν λίγο με τις αφίσες, με τα φυλάδια, γιατί είναι εκατοντάδες χιλιάδες τα φυλάδια που ελπίζονται στον δρόμο, είναι αφίσες που παίζουν ανεξέλεγκτα. Καλό είναι να βοηθήσουμε όλοι στην διαδικασία αυτή. Δεν χρειάζεται πλέον, θεωρώ, ούτε η αφίσα, ούτε το φυλάδιο. Υπάρχει το διαδίκτυο που γίνεται πάρα πολύ δουλειά και όλος ο κόσμος ενημερώνεται μέσα από το διαδίκτυο. Καλό είναι να κρατήσουμε την πόλη καθαρή και να μην υπάρχει ανεξέλεγκτη ρήπανση με τα φυλάδια και με τις αφίσεις. Λίγο ας το σεβαστούν λίγο όλα τα κόμματα αυτό. Νομίζω ότι θα είναι καλό για την πόλη μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Παντήλη. Άλλος. Ελάτε κύριε Μαρίνη, να ακούγεστε για να καταγράφετε. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, κύριε Μαντή. Ευχαριστώ σαν ανέστηση σε όλους σας. Οικογένειας, να είμαστε καλά. Έγινε προχθές μια διακομματική στην οποία συμμετείχαμε και είμαι εδώ να τη δώσω σε εκτός της Νέας Δημοκρατίας, εγώ και ο Αντιπρόεδρος κ. Χρυσταγόπουλος, θα σεβαστούμε απόλυτα τους νόμους του κράτους και τις αποφάσεις του Δήμου. Οι εκλογές είναι 12 ώρες. Να το δείτε στη Δύση. Δεν μπορούμε να αφήσουμε μια πόλη βρώμικη, συμφωνούν τον κ. Παλίδη, στο κομμάτι αυτό, επειδή στη διακομματική ακούσαμε πάρα πολλά πράγματα. Τύπου να βάλουμε μέλη, μετά και να έχουμε κάποια αεροπανό, κάποιες αφίσες. Εγώ είμαι εδώ για να δηλώσω ότι εμείς ως κόμμα δεν πρόκειται ούτε αφίσες να βάλουμε η τοπική οργάνωση, ούτε φυλάδια, ούτε αεροπανό. Είναι ξεκάθαρο ότι οι εκλογές είναι 12 ώρες. Δεν μπορούμε να καταστρέψουμε μία πόλη για τα υπόλοιπα. Θα ήθελα πάρα πολύ να το σεβαστούν όλα τα κόμματα αυτά. Αυτό, όπως είπαμε, το διαδίκτυο είναι ο καλύτερος διαφημιστικός χώρος και τόπος. Μην καταστρέψουμε μία πόλη σε αυτό το κομμάτι. Από εκεί πέρα, θα σεβαστούμε ό,τι μας δώσει ο Δήμος Αχαρνών, όπως ο Ροδοτήτης, από τις δύο θέσεις για την πλατεία και τους Τραγωμαγεδόνες. Πέραν τούτου, εγώ δεσμεύομαι ότι εμείς, σαν Νέα Δημοκρατία, σαν τοπική οργάνωση και Νέα Δημοκρατία, δεν θα κάνει καμία άλλη εφαρμογή και ρήπανση. Αυτό ήθελα να πω για να ξεκαθαρίσουμε, επειδή στη διακομματική άκουσα πολλά πράγματα. Ούτε πάνω θα βάλουμε, ούτε αφίσες, ούτε φυλάδια. Από εκεί πέρα, αν υπάρχει κάτι άλλο, είμαστε διαφορετικοί. Ευχαριστούμε τον κύριο Μαρίνη. Ο κύριο Χρυσοχοίδη έχει τον λόγο εκ μέρου του Πασό. Καλησπέρα σα. Ήθελα να πω και εγώ ότι δοθήκαν κάποιε κατευθύνσει και στη διακομματική που κάνουμε και συμφωνήσαμε κάποια πράγματα πάνω στην νομοθεσία. Τα οποία βλέπω ότι ήδη από τι πρώτε μέρε δεν γίνονται. Όπως έχει να κάνει με τα πανό και δεν έχουμε κάνει καμία παρέμβαση εμείς αντίον. Δηλαδή, κάποια πανό ήταν και εκείνη την ημέρα που το συζητάγαμε αναρτημένα και βλέπω και άλλα πανό σε πολλές κολόνες τώρα τα οποία παραμένουν. Δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια να τα αποσύρουμε. Γιατί θα αρχίσει, δηλαδή, θα βλέπει ο ένας τώρα και θα αρχίσει να ακολουθεί και ο άλλος, αφού δεν τηρούνται και οι νόμοι, θα αρχίσει να γίνει αυτό τα ιδανάκια τώρα. Θα αρχίσουμε να κρεμάμε ό,τι πανό και αφήσει και τέτοιο. Καλό είναι ότι τώρα επειδή είναι αρχή, έχουμε ακόμα 19 μέρες. Να αρχίσουμε να αποσύρουμε όποια πανό, αφού δεν σεβαστήκανε αυτά που είπαμε. Και να υπάρξει ό,τι λέει η νομοθεσία, να την τηρήσουμε όπως είπαμε. Υπάρχουν τρόποι να επικοινωνήσουμε με τον πολίτη, δεν χρειάζεται ούτε η ρήπανση, ούτε πανό, ούτε φυλάδια να πετιώνται στον δρόμο ανεξέλεγκτα, ούτε αφήσει ούτε τίποτα. Να σεβαστούμε αυτό που είπαμε εκεί πέρα. Αυτό ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε. Ο κύριο του Παναγίδη έχει τον λόγο, ευχαριστούμε τον κύριο Χρυσοχοίδη. Ευχαριστώ τώρα, μια που υπόθηκαν κάποια πράγματα. Θα ξεκινήσω από κάτι που έγινε την Πρωτομαγιά και θα απαντήσω έτσι ευθέως και στο φίλο μου τον Μιχάλη και στο φίλο του Πέτρο που έτυχε να πατέρει κάτι τέτοιο. Εμάς φροντίσαν την πόλη να την κρατήσουν καθαρή τα φασιστοειδή της Χρυσής Αυγής
που βγήκαν παγάνα μέσα από την πλατεία, μέσα από τους δρόμους, κατεβάσανε τα πανό, τα κρατάγαν προκλητικά. Σε μια παρατήρηση δικιά μου, γιατί είχε να περνά, μου είπανε «ξεβρωμίζουμε την πόλη». Εμείς θα θέλαμε να παρακαλέσουμε το Δήμο να πάει να τους μαζέψει από τους σκουπιδοτενεκέδες, να πάνε να πέσουν μέσα στους σκουπιδοτενεκέδες, αν θέλουν να ξεβρωμίσουν την πόλη από τις αφίσες της Πρωτομαγιάτικης του ΚΚΕ και να τους μαζέψει ο Δήμος το πρωί και να πάνε να τους πετάξει στην κομματερία, έτσι θα ξεβρωμίσει πραγματικά η πόλη. Έχω την εντύπωση ότι δεν ενοχλούν οι αφίσες. Ενοχλεί το περιεχόμενο του μέσου. Και είναι υποκρισία σε ένα Δήμο με χίλια μέτρια προβλήματα για αυτές τις 20 μέρες το αφισομάνι που το έχουν παραβιάσει όλοι, έτσι. Να μην κάνουμε τα βίντεο του ίντερνετ που λέτε τώρα και επικαλείστε τα social media που μέσα στα σχολεία ακόμη μπαίνανε κορδιλιά. Δεν τα έχουμε αυτά, δεν τα ξέρουμε στις προηγούμενες εκλογές. Δεν ξέρουμε πώς καταστρατηγείται με τρικάκια, με εξέδρες τεράστιες, με κυνηγητό. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό το πράγμα και η ευπρέπεια είναι στο τι γράφει το σύνθημα. Και αυτά εδώ, αν θέλετε, είμαστε πολύ πιο μπροστά από όλους, γιατί ακριβώς με τις μικρές οικονομικές δυνατότητες που έχουμε, προσπαθούμε με τον πιο κατάλληλο τρόπο να απευθυνθούμε στον κόσμο. Αυτό μην το σταματήσετε. Ή, εν πάση περιπτώσει, ψηφίζουμε ό,τι θέλει ο καθένας, δεν μπορούμε να πάρουμε κάτι. Αλλά εμείς αυτό το πράγμα το θεωρούμε υποκρισία. Όταν πνιγόμαστε, όταν κεγόμαστε, όταν οι περιοχές, τώρα μην αρχίσουμε ένα-ένα να βλέπουμε. Όταν η καθαριότητα βρίσκεται στην κατάσταση που βρίσκεται, περηφανευτείτε όσο θέλετε, τα στοιχεία θα είναι μπροστά μας σύντομα. Αλλά 20 μέρες τώρα που λέτε των εκλογών, ξαφνικά είναι το πρόβλημα εικόνας της πόλης μας. Και νόμου. Και νόμου του κράτους. Το νόμο αναλαμβάνει ο καθένας τις ευθύνες του. Και ο νόμος, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αυτό μπορώ και να το πω εκτός μικροφόνου, ούτε και τα οικονομικά καλά-καλά ελέγχθηκαν για το τι διασπάθηση χρήματος είχε γίνει. Το τι δηλώναμε, δεν φαινόταν δηλαδή αυτή, ας το πούμε έτσι. Εμείς δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Και η επικοινωνία με το λαό δεν έχει σταματήσει, έτσι, επειδή και λίγο και κλείνω γιατί ίσως σας κουράζω. Με το θέμα ιστορίας, ακόμα και στην κατοχή, που δεν λογαριάζαν τη ζωή τους. Πιστεύετε ότι θα λογαριάσουμε τα ή θα λογαριάσουμε τα πρόστιμα. Οι φωνές και οι ιδέες δεν εμποδίζονται, δεν κλείνονται. Με όποια προσχήματα. Και αυτό με συγχωρείτε, αν μη τι άλλο, ακούγεται πάρα πολύ μικροαστικό και πάρα πολύ κυριλίστικο. Γι' αυτό και δεν το ψηφίζουμε, έτσι. Και όσο για το θέμα να, οι στάσεις. Δεν έχουμε. Δηλαδή σε ποιους χώρους που θα μας περιορίσουν, όχι μόνο εμάς, για όλους. Εμείς δεχτήκαμε την επίθεση, σας λέω, της Χρυσής Αυγής και θα την ξαναδεχτούμε. Δεν τους έχουμε, δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε και έναν επιπλέον παράγοντα. Μην τους δώσετε, δηλαδή, να θεωρούν ότι ξεβρωμίζουν από ιδέες που μιλάνε για την εργατική πρωτομαγιά. Μην επεκταθώ άλλο ιστορικά. Η εργατιά έχει δικαίωμα να γιορτάσει με όποιον τρόπο και τα θύματα της, αν θέλετε, τη γιορτή της, την επίσης. Δεν μπορούσαμε να τις σταματήσουμε και καλά ήταν ο Δήμος και δεν τα κατέβασε. Τα κατέβασαν όμως οι Χρυσαυγίτες. Αν μπείτε σε αυτή τη λογική και θεωρείτε ότι μπορείτε να σταματήσετε έτσι τη φωνή κάποιου και ειδικά αυτών που δεν έχουν και την οικονομική δυνατότητα να βοηθήσουν, πιστεύω ότι θα αφήσετε τον νόμο, θα το νόμο σύντο δείτε το εργάτη και όχι τα κέρδη του και παλαιό πράγμα. Πρέπει να σας πω ότι το πρακτικό είναι ότι έγινε τη ημέρα Τετάρτη 26 Απριλίου και ώρα 11. Με αριθμό πρωτοκόλλου πρέπει να ανακοινώσω για να καταγραφεί 42 με 5-72 κάθετος 25 Τετάρτου το 2023 και ήταν παρόντες και ψήφισαν το καταστικό, αυτό το καταστατικό ήταν ο Πέτρος Μαλίνης από τη Νέα Δημοκρατία, από τον ΣΥΡΙΖΑ στην αριθμό ρυθμιστικής αριστεράς και ο Μάνος Παναγιώτης το ψήφισε και ο Μάνης Παναγιώτης, Πασόκ Κίνημα Αλλαγής, ο Καρακοσταντής, ο Διομήδης. Από το ΚΚΕ ήταν ο κύριος Καράβελας Πέτρος, ο οποίος δεν το ψήφισε. Η Ελληνική Λύση, Κυριάκος Βελόπουλος, είναι ο κύριος Χασάπης Πέτρος, το οποίο και υπερψήφισε. Και μέρα 25 είναι η κυρία Μουταφίδου Ερέγγι, το ψήφισε. Και από την Ανταρσία ο κύριος Προυσαλίτης Γεώργιος. Δεν το ψήφισε. Δεν το ψήφισε ο κύριος Προυσαλίτης. Εντάξει, είναι δικόρη, όχι δικήμα. Έτσι, για να το ψήφισε. Λοιπόν, έγινε η κύριε Παπαγκόσμια, θέλει να ρωτήσω.
να ρωτήσει, άμα θέλει το λόγο, δεν ξέρω αν. Άμα δεν ξέρει, δεν ρωτά. Αν μπορείτε να απαντήσετε τώρα, κοντάτε να το. Πάμε στο έτσι. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω αν έχουν αυξηθεί τα ευρυλικά τμήματα, αν γνωρίζετε, μήπως γνωρίζετε. Αν έχετε, δεν είναι το θέμα του αυτή τη στιγμή, αλλά να γνωρίζετε. Όχι, δεν έχουν γίνει να ξέρουν. Ναι. Γιατί αν στο Ολυμπιακό Γονείο περιμένουν να γίνουν ευρυλικά τμήματα, δεν το ξεχάσουμε, δεν υποσχεθήκατε. Ευχαριστώ. Δεν δικό μας θέμα. Δεν είναι τα κλειδιά. Κάτι υποσχεθήκατε, τώρα δεν ξέρω. Ο κύριος Κοφός έχει τον λόγο. Ωραία. Καλή καλησπέρα. Όσο αφορά τα εκλογικά τμήματα, είναι το παρκό της Ιβέντα Ορίζιο. Δημοσιεύονται κατευθείαν από το Υπουργείο Εσωτερικών. Τα εκλογικά τμήματα, η μόνη διαδικασία που κάνει ο Δήμος είναι να προτείνει σχολεία και η επιστροφή τους γίνεται από το Υπουργείο. Αυτοί ορίζουν λοιπόν πώς και πού θα πάνε τα εκλογικά τμήματα. Όσο αφορά για το Ολυμπιακό Χωριό, γιατί εγώ δεν ξέρω να λέω λόγια, δεν θα υπάρχει εκλογικό αυτή την εκλογή, γιατί σημαίνει ότι δεν θα προλάβει να γίνει εκλογικό. Γιατί δεν είναι θέμα δικό μας, δεν είναι θέμα. Εμείς έχουμε κάνει ό,τι περνάει το χέρι μας. Μιλήσαμε με τον Υπουργό, κάναμε τα πάντα για να μπορούμε να βοηθήσουμε μια κατάσταση. Αλλά να σας εξηγήσω ότι είναι λίγο περίπλοκο για να καταλάβετε ότι δεν υπάρχει ένας εγγεγραμμένος δεν σημαίνει ότι θα ψηφίσει στη γειτονιά του. Δηλαδή δεν μπορεί να απομονωθεί το Ολυμπιακό Χωριό αυτή τη στιγμή, η Παρικόπη και τα μεγάλα σκήνα για παράδειγμα, για να δώσουμε 10.000 σε ένα σχολείο. Αυτό θα προσπαθήσουμε να γίνει για τις δημοτικές εκλογές. Έτσι κι αλλιώς ξαναλέω, οι εκλογικοί κατάλογοι έχουν κλείσει με Φεβρουάριο, 23 Φεβρουαρίου η αναθεώρηση. Τα έχει αναλάβει όλα το Υπουργείο. Η δουλειά ο Δήμος ήταν να στείλει σχολεία. Έστειλε και περιμένουμε απάντηση από το Υπουργείο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Κουφό. Ο κύριος Λευτεριάδης έχει τον λόγο. Μια ερώτηση και εγώ θέλω να κάνω στον αντιδήμαρχο τον Δημήτρη τον Κοφό, αν ξέρει αυτή τη στιγμή πόσο εγγεγραμμένοι έχουμε στο Δήμο Αθηνών. Πώς είμαστε εγγεγραμμένοι. Δεν έχουμε πάρει επίσημο το έγγραμμα, ειδικά να σημαίνει και βοηθάζουμε να το Ο κ. Μιχάλης Ρετός έχει τον λόγο. Καλησπέρα σας. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, μιας και είναι και το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο μετά τον Πάσχα. Θα ήθελα αρχικά να εκφράσω πραγματικά μέσα από την καρδιά μου την αγωνία που έχω για να εκλεγεί έστω και ένας ή μακάρι και δύο συνάδελφοι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Αν δεν κάνω λάθος, κύριε Κυροπούλου, είναι υποψήφιο βουλευτής. Έχω προσθήκη, κύριε Κυροπούλου. Τώρα την καταγράφω. Έχω την εντύπωση ότι η Βουλή έχει ανάγκη τα πολιτικά όντα τα οποία έχουν διατελέσει σε θέσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Η Παναγιώτα νομίζω ότι είναι μία από αυτές που μπορούν να συνδράμουν σε αυτή τη διαδικασία. Δεν θα έχει την προσωπική μου στήριξη, αλλά σίγουρα θα έχει την δική μου σκέψη. Σίγουρα όμως έχει την προσωπική μου σκέψη και εύχομαι όλα να τις πάνε καλά. Θα χρειαστούμε. Αγαπητοί συνάδελφοι, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μια άρτια διαδικασία σε ό,τι αφορά τη διακομματική και ειλικρινά οφείλω να ευχαριστήσω όλους τους εμπλεκόμενους γιατί τουλάχιστον στο κομμάτι της διαδικασίας όλα κύλησαν ορθά. Η αλήθεια είναι ότι από την πρώτη στιγμή είχα εκφράσει κάποιες ανησυχίες μιας και έβλεπα μια διαδικασία η οποία υπήρχε ήδη στην πόλη, είτε στις κολόνες, είτε στα αυτοκίνητα με τα fake online, είτε γενικότερα στον τρόπο που κινούνται κάποιοι υποψήφοι βουλευτές. Τις εξέφρασα αυτές τις ανησυχίες μου μέσα στη διακομματική και ειλικρινά ένιωσα τόση ασφάλεια ότι όλα θα πάνε ευχάριστα, που τους το δήλωσα κιόλας ότι ενώ στο παρελθόν έχω συμμετάσχει στις περισσότερες ανάγκη σε όλες αυτό που ενεπλάγει με το Δήμο Χαρτών, πρώτη φορά είχε τέτοια σύμπνοια. Και αν μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, δεν τίθεται θέμα ψηφοφορίας στο πρακτικό αυτό, τίθεται θέμα υπογραφής των συμμετεχόντων. Ιδεολογικά ο Ανταλσία δεν υπογράφει ποτέ το πρακτικό. Παρ' όλα αυτά όμως και σε
συμμετείχε ενεργά και συμφώνησε έστω και στο παραμικρό που μπορεί να φανταστούμε. Σε ποιο σημείο μπορούν να μπουν τα φυλάδια, σε ποιο σημείο μπορούν να μπουν τα περίπτερα τα οποία στήθηκαν, σε ποιο σημείο θα γίνουν οι ομιλίες και με ποιο τρόπο και ποια περίπτερα των υποψηφίων θα είναι ανοιχτά. Συμφώνησαν όλοι σε όλα. Τώρα, θέλω να το γνωρίζετε, γιατί η θέση μας πραγματικά είναι δύσκολη και σίγουρα πρέπει να τηρήσουμε τον νόμο, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να είμαστε άνθρωποι και αντιλαμβανόμαστε σαν διοίκηση τις δυσκολίες που έχουν κάποια κόμματα για να προβάλλουν τον εαυτό τους, το έργο τους ή να προβάλλουν τέλος πάντων τις θέσεις τους. Δίνουμε μια ανοχή που έχετε αντιληφθεί όλοι, κύριε Παπαλιανίδη, αλλά σε